Θύμα βανδαλισμού έπεσε για ακόμη μια φορά το Μιούραλ, γνωστή τυχογραφία για τα δυνά των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη από του Ναζί, που βρίσκεται επί τη οδού Μιχαήλ Καλού στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συγκεκριμένα, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα υπέρ του παλαιστινιακού λαού, καθώ και αντισημιντικά συνθήματα σε όλο το μήκο του Μιούραλ. Free Gaza, Free Palestine και Εβραίοι ίσον Ναζί γράφτηκαν με μαύρο χρώμα πάνω στην τυχογραφία με θεματική τη συμβολική ιστορία ενό μικρού παιδιού Εβραϊκή καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο έργο μήκους 35 μέτρων και ύψους 7 μέτρων που φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη ΣΕΜΙ 84 σε μια συνεργασία του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας και της ομάδας γειτονιάς του Βαρδάρη, της ομάδας Urban Act και με την υποστήριξη της Action Aid έχει πέσει και άλλες φορές θύμα βανδαλισμού. Τότε επάνω του είχαν γραφτεί φασιστικά και ναζιστικά σύμβολα. Τον καθαρισμό της τυχογραφίας είχαν αναλάβει εθελοντές και μέλη της ομάδας γειτονιάς του Βαρδάρη, του προγράμματο προαγωγή αυτοβοήθεια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Εξάλλου, το περιστατικό βανδαλισμού τη τυχογραφία του Ολοκαυτώματο των Εβραίων επί τη οδού Μιχαήλ Καλού καταδικάζει το Κεντρικό Ισραηλιντικό Συμβούλιο Ελλάδο. Τόσο τα γκράφη τη στην τυχογραφία για το Ολοκαύτωμα που βρίσκεται στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, όσο και οι ζημίε που προκλήθηκαν σε κατάστημα Έλληνα Εβραίου προκαλούν αποτροπιασμό. Αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Η πλήρη ανακοίνωση τη Ισραηλιτική κοινότητα έχει ω εξή. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδο εκφράζει την ανησυχία του ελληνικού Εβραϊσμού για τι εκδηλώσει αντισημιτισμού που καταγράφηκαν τι τελευταίε ημέρε ω επακόλουθο του πολέμου του Ισραήλ εναντίον τη τρομοκρατική οργάνωση Χαμά. Τόσο τα γράφη τη στην τυχογραφία για το ολοκαύτωμα που βρίσκεται στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, όσο και οι ζημίε που προκλήθηκαν σε κατάστημα Έλληνα Εβραίου προκαλούν αποτροπιασμό. Η εποχή τη ανοχή στον αντισημιτισμό έχει περάσει οριστικά και ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη οι ελεύθερε φωνέ μπορούν να επιτρέψουν την επιστροφή των πογκρόμ σε βάρο των Εβραίων. Αστυνομική τη υποδιεύθυνση κρατική ασφαλεία τη Διεύθυνση Ασφάλεια Θεσσαλονίκη πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.